πάμε τηλεόρασή μας στον πραγματικό κόσμο πάλι. Έχουμε μια επιχείρηση, το Μέγκα. Ναι. Που έχει κάνει επιχειρηματικό πλάνο, έχει πάρει δάνεια από την τράπεζα, έχουν βάλει λεφτά η μετοχή του και έχει σήμερα φτιάξει το επιχειρηματικό του πλάνο με ένα εργασιακό κόστος χ. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και με ένα νόμο λέει δεν θα είναι το κόστος σου πια το εργασιακό χ, θα είναι χ συν κάτι. Μάλιστα. Χ συν 50%, χ συν 100%. Ναι, ναι, ναι. Ερώτηση. Το Μέγκα. Το Μέγκα. Θα πωλήσει κόσμο. Το λογικότερο είναι αυτό. Παρακάτω. Αυτό ό,τι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι. Ναι, λοιπόν, γιατί δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Κύριε, στον ιδιωτικό τομέα δουλεύετε ή πού δουλεύετε? Εγώ έχω δουλέψει 25 επιχείρηση έχετε. Στον ιδιωτικό τομέα. Εσείς πουλάγατε. Δεν ξέρω. Και εγώ έχω δουλέψει στα γιαμπιά, κύριε μου. Άμα δεν ξέρετε τι μπορείτε. Επιχείρησε κανεί. Δεν θα έρθετε στην επιχείρησή μου. Που δεν έχω να πληρώσω ΦΠΑ. Που δεν έχω να πληρώσω φόρο. Και θα μου πει με ένα νόμο. Θα πα διπλά στου μισθού και θα ζήσω εγώ νομίζω. Θα ζήσω νομίζω. Παρακαλώ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έλεος από μόνος. Αλλά βρήκες εσύ τον παλάβα να του πεις ότι έχει δουλέψει. Ξέρω τι κάνεις στο δικό μέσο δημόσιο, δεν ξέρω. Ξαναλέω, εάν πας να κάνεις αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα θα κλείσουν την επόμενη μέρα. Και κάποιος πρέπει να τους το πει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από κύριε Οικονομία, για να κλείσω εγώ το τοποθέτηση, είστε παρακαλώ. Μισό δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, κύριε Σοφιάδη. Μισό δευτερόλεπτο να κλείσω την τοποθέτησή μου, κύριε Οικονομία. Καθίστε να φύγει ο αντίλαλος. Τι αντίλαλος, το ακούω αυτό που λέει ο Λέο Τσίπρας. Ο ανεπάγγελτος, ο τεμπέλης. Που δεν έχει κάνει δεν έχει περίπτερο. Θα αρθεί στην επιχείρησή μου και θα μου πει πήγαινε να κλείσει την άλλη μέρα. Αυτό μου λέει ο Τσίπρας όταν το λέει αυτό. Αυτό μου λέει και δεν το καταλαβαίνω. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Κύριε Γεωργιάδη, να πληρώσετε εσείς κύριε τους δικούς μισθούς. Εμείς οι άνθρωποι θα παίρνουμε βόλτα. Ξέρετε τι κάνουμε για να βγάλουμε το μήνα. Ποιοι εσείς με την όλη επιχείρηση στη χώρα. Είστε επιχείρηση τώρα. Τι είμαι αυτό που είστε βουλευτή. Είσαστε βουλευτή και ρωτήστε και με παχυλό μισθό. Αφήστε κύριε. Αφήστε κύριε. Θα τα καταστρέψετε κάθε επιχείρηση τη χώρα. Να τι κλείσετε όλε με ένα νόμο επειδή ήταν επάγγελτοι και άσχετοι από οικονομία. Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, το σοου. Αν σα θέλει ο ελληνικός λαός. Αν σα θέλει ο ελληνικός λαός. Να σα ψηφίσει και να σφάγει στη μάπα. Αλλά μην κλέβω την επόμενη μέρα. Το σοου τελείωσε. Μια κουβέντα. Μια κουβέντα τώρα. Ω οικοδεσπότες, νομίζω ότι εκφράζω και τον Δημήτρη. Ναι, θέλει και να αναφράζω. Οι προσεγγίσεις του τύπου τεμπέλης ανεπάγγελτος για το αρχικό της σωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι πολιτικά επιχείρημα. Δεν έχει δουλέψει. Δεν είναι πολιτικά. Μετά το σοου του κ. Δημήτρη. Παρακαλώ πολύ, ο τεμπέλης. Ο τεμπέλης και το αρχικό να δουλέψει πρώτα. Να βγάλει ένα ευρώ μόνο του. Και μετά να μου πει τι θα κάνω στην επιχείρησή μου. Δεν είναι μέρος πολιτικής αντιπαράθεσης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λάντε. Είμαστε οικοδεσπότες και έχουμε και μια ευθύνη για αυτά που ακούγονται. Λοιπόν, να πάει του μισθού, λέει. Με ένα νόμο πάνω και θα κλείσουμε στην επιχείρηση. Εντάξει, τόσο θέλετε, για του χαρακτηρισμού μιλάω. Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Η πρόοδο στην οικονομία και η περαιτέρω στήριξη στην επιχειρηματικότητα μα επιτρέπει πλέον μέσα από τη θεσμική αποκατάσταση λογικών διαπραγματεύσεων να δώσουμε τη δυνατότητα και για την αποκατάσταση των μισθών. Άρα απαντήστε τώρα εδώ. Αυτό πάει από την οικονομία μόνο του. Δεν πάει με νόμο. Αυτό λέει ότι όταν το Μέγκα θα βγάλει πιο πολλά λεφτά, θα δώσει πιο πολλά λεφτά. Όχι να πας εσύ να το επιβάλλεις με νόμο, καταλαβαίνεις μια διαφορά. Η ύφεση. Παρακαλώ. Η ύφεση. Δεν θα ερμηνεύει άλλος αυτά που λέω. Η ύφεση λοιπόν μηδενίζεται. Έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από το 2014. Κλείσαμε τα ελλείμματα και υπάρχει αυτή η προοπτική. Επειδή ναι, υπάρχει οικονομία. Εμείς άλλο σας ρωτήσαμε. Ναι. Και αν αύριο εσείς, σαν Υπουργός Εργασίας, πάρτε μια κεντρική κυβερνητική απόφαση. Απαντήστε νομίζω. Και πείτε ότι ανεβάζω το μισθό εκεί που ήταν, το κατώτατο, στα 751. Θα έρθει η Τρόικα και θα μας κάνει φασαρία, θα μας κόψει, θα μας τιμωρήσει. Τι διάλογο θα μας κάνει. Οι αμοιβές έχουν άμεση σχέση. Λάθος ή όχι, είναι άλλο θέμα. Ναι, οι αμοιβές έχουν άμεση σχέση με τη δυναμική της οικονομίας. Και βεβαίως με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να αυξάνεται ο μισθός. Κάναμε μια μικρή ήδη αύξηση. Από 1η Ιουλίου θα υπάρχει μια μικρή αύξηση. Αν μια διάταξη ο κύριος Μπαλάφας, εγώ φοβάμαι και εγώ το στο ίδιο. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να γίνει άμεσα. Στο δημόσιο τομέα για τον οποίο αποκαλέσει απολύσεις. Φαντάζομαι. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να γίνει άμεσα. Δεν τον ακούω τον Τσίπρα και το λέει τόσο ημέρα. Και ένα δημοσιογράφο δεν του λέει τι λέζαρε για να έχουμε πει εδώ πέρα. Ένα δεν το λέει τι λέζαρε για να στο δημόσιο τομέα που κάνει κουμάντα.
πάντων η κυβέρνηση άμεσα αποφεύγει. Στο δημόσιο δεν δίνουν. Δεν δίνουν. Αυτό λέμε. Στο δημόσιο μπορεί με μία διάταξη να το δώσει το ταμείο. Και λέει όχι στο δημόσιο, θα πάω στον ιδιωτικό. Το ενδιαφέρον του κυρίου Γεωργιάδη και τη κυβέρνησή του για του επιχειρηματίε έχει εκφραστεί. Κατάργησαν την εισφορά στον ΟΕΚ, κατάργησαν στην εργατική εστία, μείωσαν 5% τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, της εργοδοσίας πάντα. Αυτά τα δισεκατομμύρια από το 12 μέχρι σήμερα δεν έφεραν, όχι είναι και το καινούριο και η καινούρια μείωση, δεν έφεραν αποτέλεσμα επί της ουσίας, η ανεργία βρίσκεται στο 27%. Και επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες, οι μισοί επαγγελματίες του ΟΑΕ είναι ανασφάλιστοι. Τα λέω αυτά γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλη σταθερότητα αυτού του είδους, τη σταθερότητα, αυτή τη διαχείριση αυτής της πολιτικής. Δεν αντέχει άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Με τους σφαγμένους μισθούς, με αυτό το εισόδημα το οποίο έχει κατακριουργηθεί και με τη φορολεϊλασία και από την κεντρική και από την τοπική. Η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπάει από το μισθό στο 7-5-1 δεν είναι καλή από προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, κύριε Οικονομέα, από εκεί και πέρα, κύριε Οικονομέα, δεν θα το καταφέρει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει υποψιαστεί και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει κάνει επιστήμη τη διγλωσία και την πολιτική κολοτούμπα διατριβή. Για να μιλάμε συγκεκριμένα, τι λέει, θα επαναφέρω στα 751 μεικτά. Μάλιστα. Αυτό αν το καταφέρει δεν θα είναι καλό. Μάλιστα, στην εκπομπή σας εδώ ο κύριος Ρομπόλης, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι 850.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν, και, 5-6 μήνες να δουλεύουν και δεν πληρώνονται. 5-6 μήνες. Ποιος θα τους πληρώσει αυτούς? Ποιος θα τους καταλαβαίνει και ο κύριος Ζωφιανός. Αυτή η οικονομία. Ποιος θα τους πληρώσει, ξαναλέω. Μα νομίζουν οι άνθρωποι με ένα νόμο θα βγάλουν επιχειρήσει λεφτά. Δεύτερο. Δεν έχουν καταλάβει. Η εργασιακή ζούγκλα. Και θέλουν να κυβερνήσουν. Η εργασιακή ζούγκλα με τα δύο ώρα, με τις ατομικές συμβάσεις, με το ορομίσθιο, με. Όλη αυτή η ζούγκλα λοιπόν που ήρθε για να μείνει, δεν θα φύγει με ένα νόμο. Το είπε ο κύριος Τσίπρας προηγούμενα. Δύο-τρεις φορές. Σε μια νύχτα δεν φεύγουν 400 νόμοι. Θα μας πάρει χρόνο.